Επιστροφή στη δράση και στις νίκες για την Νίκη Βόλου που μπήκε με το δεξί στο 2014 νικώντας την πρεμιέρα του δευτέρου γύρου τη Δοξαδρά μας με 1-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι Κιανόλευκοι κατέκτησαν δύσκολα το πρώτο τους τρίποντο για το 2014 με τον Ανιέτε να γίνεται για ακόμη μία φορά ο λυτρωτής της νίκης με το τέρμα που σημείωσε στο 72ο λεπτό. Χωρίς να παίξουμε όπως θέλαμε και όπως δουλέψαμε, καταφέραμε να πάρουμε το παιχνίδι, τους 3 βαθμούς. Είμαι ικανοποιημένο για τους 3 βαθμούς που παίρνουμε. Επίσης θα ενημερώσω ότι έτσι θα είναι του δεύτερου γύρου 1-2 της Νίκη Βόλου. Όλες οι ομάδες θα έρθουν εδώ και θα προσπαθούν με όλους τους τρόπους να φύγουμε από εδώ χωρίς να χάσουμε. Εμείς όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ακόμα πιο σοβαροί, συγκεντρωμένοι. Στα μεταγραφικά παρατηρείται για την ώρα στασιμότητα με τους ηθήνοντες να μην δείχνουν βιασύνη στην υλοποίηση κάποιας μεταγραφής, την ώρα που σίγουρα η τεχνική ηγεσία θα χρειάζονταν όπως όλες οι ομάδες λίγο πολύ 1 με 2 τουλάχιστον προσθήκες. Υπάρχει ένα θέμα που ξέρετε εσείς, αν θα μπορέσει ο πρόεδρος να κάνει τις μεταγραφές. Είπα στον πρόεδρο όμως ότι να γίνουν μεταγραφές που πραγματικά θα βοηθήσουν τον Νίκη Βόλου. Δεν θα κάνουμε μεταγραφές για τα μάτια του κόσμου. Δεν θα κάνουμε μεταγραφές για τα μάτια του κάτι μάνατζερ. Εμείς εδώ θα γίνουν μεταγραφές μόνο με ένα σκοπό. Να βοηθήσει την ομάδα.